Και πάω στον κύριο Βρυσαλή ευθύς αμέσως, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, διότι έχουμε μπροστά μας Τετάρτη μία στάση εργασίας πανελλαδική των υγειονομικών 12 με 3 το μεσημέρι. Ελπίζω να μην κάνω λάθος μόνο, κύριε Βρυσαλή, και να τα θυμάμαι καλά. Έχουμε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου μία τετράωρη στάση εργασίας, η οποία έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΔ. Είναι νομίζω 7 το πρωί με 11 το πρωί, και βέβαια 23 Φεβρουαρίου 24ωρη πανηγειονομική απεργία. Ναι, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Λουλιαράκη, σε εσάς και στο κρατές σας. Σωστά θυμάστε, έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης αρκετά πυκνό, γιατί είναι πυκνές και, αν θέλετε, και εξελίξεις στον χώρο της υγείας. Ιδιαίτερα με τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη φαίνεται ότι αρχίζει και υλοποιείται το αντεργατικό σχέδιο της κυβέρνησης για πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. Σε ποιες από όλες αναφέρεστε? Ορίστε, παρακαλώ. Σε ποιες από όλες αναφέρεστε τις δηλώσεις του κ. Πλεύρη? Αναφέρομαι στις τελευταίες, που μιλάει ότι τα νοσοκομεία θα μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ότι θα λειτουργούν με όρους ιδιωτικονομικούς, δηλαδή με όρους πώληση υπηρεσιών, αγορά υπηρεσιών και ουσιαστικά συρρήκνωση και συγχώνευση νοσοκομείων, αλλαγή του χαρακτήρα τους. Και ταυτόχρονα, αν θέλετε, αυτό που ο κόσμος θα βιώσει και βιώνει βέβαια ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, ακόμα περισσότερη ταλαιπωρία σε σχέση με ραντεβού, χειρουργία, και βεβαίως οι εξελίξεις που θα υπάρχουν θα είναι σημαντικές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου εκεί ο ιδιωτικός τομέας, τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα θα παίξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κόφτη των ανθρώπων που θέλουν να πάνε στα νοσοκομεία, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Εδώ έχει σημάνει ήδη για τους υγειονομικούς αλλά και για ολόκληρο το λαό μας πόλεμος, και θα πρέπει απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο, απέναντι στα στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώματα της παιδείας, της υγείας, να βρει μέτωπο η κυβέρνηση, γιατί η κατάσταση, όπως την έχουμε αναφέρει, δεν πάει άλλο. Ήδη μετράμε 20.000 νεκρούς, θύματα αυτής της πολιτικής. Δεν είναι ο κορονοϊός μόνο η αιτία, είναι η απαξίωση του συστήματος υγείας και στη χώρα μας και πανελλαδικά, όπου έχουν δομηθεί συστήματα υγείας επί της ουσίας με τη λογική του λιγότερου κόστου. Αναφέρεστε στη μείωση του προσδόκιμου ζωής, έτσι, αυτό που, το οποίο διάβαζα χθες και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, την έκθεση της Κομισιόν. Βεβαίως, το προσδόκιμο ζωής πλέον δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτές οι πολιτικές, σύν με τον κορονοϊό και την πανδημία, έχουν μειώσει το προσδόκιμο, που αυτό σημαίνει, η κυρία Δουκεράκη, μακροχρόνιες επιπτώσεις μόλις η πανδημία, αν θέλετε, αρχίζει και υποχωρεί. Μακροχρόνιες περιπτώσεις και στην ψυχική υγεία και στα υπόλοιπα νοσήματα που, αν θέλετε, σήμερα εμείς οι υγειονομικοί βλέπουμε ότι όσοι προσέρχονται στα νοσοκομεία έρχονται σε πιο επιβαρημένη κατάσταση, λόγω ότι ό,τι δεν είχαν προσεγγίσει στα νοσοκομεία, είτε για φόβο είτε γιατί δεν είχαν τα νοσοκομεία μειώσει χειρουργία, εξωτερικά ιατρία, είχαν μεταφερθεί γιατροί από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα νοσήματα να έχουν υποτροπιάσει ή να καθυστερούν οι θεραπείες ή τα χειρουργεία. Αυτό δείχνει ένα σύστημα υγειονομικό, ένα σύστημα γενικότερο που σαπίζει, που στον 21ο αιώνα αντιμετωπίζει πανδημίες με όπλα προηγούμενων αιώνων, καραντίνες, και όχι βέβαια με τα σύγχρονα μέσα, ενίσχυση του συστήματος υγείας, να γίνονται εχνηλατήσεις, να προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό, να έχεις κρεβάτι εντατικής θεραπείας, να έχεις παρακολούθηση των ασθενών. Τίποτα τέτοιο δεν έχει γίνει. Και διαβάζοντας, και αν θέλετε, και γενικότερα το τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι χαρακτηριστικό ότι στην Μεγάλη Βρετανία ότι χιλιάδες ασθενείς βρίσκονται σε λίστες αναμονής, ακόμα και μια να κάνουν και θεραπεία αντικαρκινική. Καταλαβαίνει κανένας ότι η κατάσταση είναι γενικότερα πάρα πολύ άσχημη για όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, διότι όλα αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε και από εσάς να τα καταγγέλλετε, και ως υγειονομικός και σαν πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και τα ακούμε τα τελευταία χρόνια κατά κόρον, κύριε Βρυσαλή.
Βεβαίως τα ακούμε, γιατί αυτή η επιδείνωση φαίνεται ότι πάει χέρι με χέρι και με τις μετατροπές των συστημάτων υγείας. Ήδη σχεδιάζεται, όπως σας είπα, και στο νησί μας να συρρυκνωθούν νοσοκομεία, να αλλάξουν χαρακτήρα, να κλείσουν κλινικές, να συγχωνευτούν κλινικές, να έχουμε προσωπικό που καλά-καλά μέσα σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, να αναλαμβάνει περιστατικά βαριά, όπως μας έχουν καταγγείλει εργαζόμενοι, ειδικευόμενοι νοσηλευτές, μέσα σε ένα μήνα και λιγότερο πετιούνται, να το πω έτσι, αν θέλετε, πάρα πολύ λαϊκά, σε βαριά περιστατικά στη μονάδα συντατικής θεραπείας COVID, να περιθάψουν ανθρώπους. Έχουμε εξωτερωμένους υγειονομικούς που λιποθυμάνε, τα έχουμε πει, αλλά κύριε Βουλγεράκη, αυτό έχει λέτε τώρα. Και στην ποιότητα παροχών υγείας. Έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν 10 μέρες χωρίς ρεπό. Έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν υγειονομικούς, και αυτό μιλάμε χιλιάδες, που δουλεύουν 4 και 5 νυχτερινά την εβδομάδα. Έχουμε ανθρώπους που υποχρεώνονται λόγω και των αναγκών να δουλεύουν διπλοβάργες σε κόντρα βάργες. Έχουμε εργαζόμενους που, αν θέλετε, έχουν φυσικά προβλήματα πιεστικά λόγω αυτής της κατάστασης. Και όχι μόνο αυτό. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, κατ' εκτίμηση, χρωστούνται πάνω από 20.000 μέρες άδεια των προηγούμενων χρόνων. Του 21 που δεν έχουμε πάρει σχεδόν τίποτα, του 22 που τρέχει προφανώς, και οι άδειες και του 20. Αυτή είναι η κατάσταση, και κουνάνε το δάκτυλο και ο κύριος Πρεύρης. Έχει ανθρώπους που είναι σε αναστολή ακόμα, που θα πρέπει να γυρίσουν. Έχει ανθρώπους που είναι με την απειλή της απόλυσης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 200 άνθρωποι. Έχουμε εργαζόμενους που κάνουν, αν θέλετε, την ανάπαυξή τους όταν υπάρχει, στους χώρους που κάνουν την νοσηλεία, όπως τη Μευτική Κλινική. Δεν έχουν ένα χώρο ανάπαυσης, κυρία Δουργεράκη. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες που εδώ, αν ακούει εισαγγελέας, θα πρέπει να έρθει να δει τι γίνεται στα νοσοκομεία. Και αυτό αφορά μόνο ένα δείγμα, μόνο στο δικό μας νοσοκομείο. Γίνεται πανελλαδικά. Η κατάσταση έχει φτάσει στο όριό του, και ακούμε τον κύριο Πλεύρη, ακούμε τα στελέχη ότι πέρασε η πανδημία, πέρασε η πανδημία. Να δείτε τι γίνεται στα νοσοκομεία. Πριν περίπου 4-5 μέρες δεν υπήρχε κρεβάτι για να νοσηλευτούν άνθρωποι σε συγκεκριμένη κλινική. Και γίνονται μεταφορές από κλινική σε κλινική, γιατί ακριβώς ακόμα και αυτό το σύστημα υγείας. Γιατί περιμένετε, να σας πω τώρα. Γιατί από ύστερα καταγγείλετε χιλιάδες πράγματα, να το πω διαφορετικά. Γιατί περιμένετε ένας εισαγγελέας να έρθει και να κάνει παρέμβαση και δεν πάτε ως σωματείο, ως οργανωμένος σύλλογος, να πάτε εσείς να ζητήσετε την παρέμβαση του εισαγγελέα βάσει των όσων καταγγέλλετε, κύριε Βρυσαλή? Κυρία Δουλειάκη, πολλές φορές τα έχουμε καταγγείλει, έχουμε πάει στον εισαγγελέα. Αν θέλετε, η δικαιοσύνη καθυστερεί πάρα πολύ, όπως με τις αλυσίδες των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων που παρεμπιπτόντως ξαναμπήκανε σε μια συγκεκριμένη πόρτα. Μετά από 4-5 μήνες υπάρχει όποια παρέμβαση υπάρχει. Αυτό που, όπως έχω πει, ότι ο οργανωμένος αγώνας μπορεί να φέρει αποτελέσματα πολύ πιο άμεσα. Όπως άμεσο αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των ημερών καραντίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από 7 σε 10 μέρες. Όπως άμεσο αποτέλεσμα είχε και με τη βοήθεια βεβαίως και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι καρκινοπαθείς δεν πληρώνουν τα τεστ που έπρεπε να κάνουν. Όπως άμεσο αποτέλεσμα είχε να αυξηθούν έστω και για λίγο τα σημεία των κινητών μονάδων, το ΙΟΔΗ, και να μην φύγουν από το Ηράκλειο. Έχουμε άμεσο αποτέλεσμα όταν οργανωμένα ο κόσμος παλεύει. Και επειδή θέλω να βάλω και άλλη μια πλευρά, επειδή αυτό δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς, αποφασίσαμε με άλλα σωματεία των οικοδόμων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, των μισθωτών τεχνικών, των ερευνητών, στις 25 του Φλεβάρι να γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο απογευματινό στο Ηράκλειο, που να διεκδικεί και υγεία και παιδεία και εργασιακά δικαιώματα, βεβαίως και δουλειά για όλο το λαό, για να σταματήσει η ακρίβεια που χτυπάει κόκκινο σε όλες τις λαϊκές οικογένειες, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν πάει άλλο. Αυτοί οι αγώνες που έχουν αναπτυχθεί και στον χώρο της υγείας και στην Κόσκο και σε άλλους εργασιακούς χώρους,
πρέπει να πάρει τη χιονοστιβάδα καταδίκηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν πάει άλλο. Είπατε πριν από λίγο ότι ξέρετε σχέδιο συγχώνευσης των νοσοκομείων της Κρήτης. Ποια νοσοκομεία να συγχωνευτούν? Στα Χανιά έχετε ένα. Στο Ρέθυμνο είναι ένα. Άρα παίζει Ηράκλειο και παίζουν οι μονάδες κέντρα υγείας νοσοκομεία σε αυτό τον περίφημο χάρτη ή στα πατήματα αυτού του περίφημου χάρτη υγείας στο Λασίθι, με το να κλείσουν δομές και να ανοίξουν δομές αγνώντας τέλος πάντων τα προβλήματα που έχουν οι ανθρώποι. Σε ποιο αναφέρεστε? Αναφέρεστε στο Ηράκλειο και στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, ή αναφέρεστε για άλλη μια φορά στο Λασίθι, ως πειραματόζωο το Λασίθι να ζήσει για άλλη μια φορά αλλαγές και ο κόσμος? Πού αναφέρεστε? Και στο Ηράκλειο υπάρχει σχέδιο αλλαγής του ρόλου του χαρακτήρα του Βενιζελίου νοσοκομείου. Δηλαδή, ορισμένες κλινικές να αναπτυχθούν και κάποιες άλλες, εφόσον υπάρχουν στο νομό Ηρακλείου 2 και 3 κλινικές που μπορεί, ας πούμε, παθολογικές, καρδιολογικές, να αλλάξουν χαρακτήρα ή να μειωθούν. Υπάρχει το Λασίθι. Υπάρχουν, αν θέλετε, τα κέντρα υγείας. Και όλα τα περιστατικά κέντρα, δηλαδή, να πηγαίνουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? Ήδη υπάρχουν περιστατικά που έχει αναπτυχθεί σαν κέντρο, αν θέλετε, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και έρχονται περιστατικά από το Βενιζέλιο και βεβαίως περιστατικά. Ωραία. Και οι κλινικές που κλείνουν, υπάρχει ένα σχέδιο που λέει ότι θα μετατραπούν σε κάτι άλλο? Προς το παρόν εξαγγελίες ή απλά το πάμε σε μια μείωση και λέμε ότι, ξέρετε, θέλουμε να μειώσουμε κλινικές, να συγχωνεύσουμε κλινικές, δεν ξέρω αν θα τις πάνε COVID, μη COVID ή οτιδήποτε, αλλά δεν ξέρω τώρα πια πώς να το πάνε, να απολύσουν κόσμο, να μετακινηθεί κόσμος, τι ακριβώς μου λέτε? Αλλαγή του ρόλου, αλλαγή χαρακτήρα, ενίσχυση κάποιων κλινικών ή ενίσχυση ημερήσιων κέντρων θεραπείας ή κέντρων αποθεραπείας, όπως το Λασίθι και η Νεάπολη. Συζητάνε γενικότερα συρρήκνωση των κέντρων υγείας, μεταφορά των κέντρων υγείας στους δήμους και στις περιφέρειες. Εδώ θα δούμε τους επόμενους μήνες ήδη ένα τέτοιο σχέδιο, ακόμα και σε μερικούς μήνες και μήνα κιόλας η κυβέρνηση, από ό,τι διαβάζω σε διάφορα μέσα, ετοιμάζεται ένα τέτοιο σχέδιο να φέρει στη Βουλή. Εσείς δεν περιμένετε να διαβάσετε από τα μέσα, εσείς ξέρετε εκ των έσω τι γίνεται, γιατί είσαστε και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, έτσι ακριβώς, της ΠΟΕΔΗΝ. Οπότε γνωρίζετε εκ των έσω τι είναι αυτό, άρα αυτό που μου λέτε έχει ένα άλλο υπόβαθρο. Βεβαίως έχει ένα υπόβαθρο, βεβαίως δεν ξεδιπλώνει και ο κυβερνητικός αντίπαλος τα σχέδιά του ακριβώς, γιατί ξέρει ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Κανένας δεν πρέπει να νομίζει ότι από αυτές τις εξελίξεις θα μείνει αλόβητος. Όχι μόνο υγειονομικός, αλλά και η κοινωνία. Και δεν αφορά μόνο την κοινωνία του Λασιθίου, αφορά και του Ρεθύμνου, που επί της ουσίας η όλη υποβάθμιση και συρρήκνωση υπηρεσιών αντικειμενικά οδηγεί σε αλλαγή ρόλου χαρακτήρα νοσοκομείων. Και βεβαίως θα έχουμε την είσοδο ασφαλιστικών εταιριών σε σχέση με τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, κυρία Δουγιάκη. Ουσιαστικά νοσοκομεία που δεν θα πουλούν υπηρεσίες υγείας, το λέω έτσι με αυτούς τους ρόλους, με αυτούς τους όρους η κυβέρνηση μιλάει, θα συρρυκνώνονται αντικειμενικά λόγω ότι δεν θα παίρνουν χρηματοδότηση. Άρα μιλάμε για το νέο ΕΣΥ που βασίζεται δυστυχώς επάνω σε θεμέλια του παλιού. Που μιλάει και για τα νοσοκομεία, μιλάει και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διότι όλα αυτά το παίρνει αμπάριζε όλο το πράγμα, κύριε Βρυσαλή. Αυτό μου λέτε? Ακριβώς όλο από την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια. Ήδη ετοιμάζονται και με βάση εξαγγελίες να δοθεί δυνατότητα σε γιατρούς στο ΕΣΥ πλέον να κάνουν ιδιωτικό ιατρείο, δηλαδή σπάει η πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών ξεκινώντας στο σύστημα υγείας, και έρχονται και οι εταιρείες ενοικίασης υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία. Ξεκίνησε από την Πρόνοια. Ήδη κάνουν συμβάσεις με γραφεία ενοικίασης υγειονομικού προσωπικού σε κέντρα και δομές προνοιακές, γιατί δεν κάνουν προσλήψεις, απολύονται οι συμβασιούχοι. Και βεβαίως, σαν όριμο φρούτο, πλέον έρχονται οι εργολάβοι όχι μόνο στις υποστηρικτές. Άρα λέτε ότι το 2022 θα είναι έτος καταλυτικό για το χώρο της υγείας, διότι διαμορφώνονται τα πάντα ή αναμορφώνονται τα πάντα? Ακριβώς, η κυβέρνηση και εν μέσω πανδημίας και πριν την πανδημία έχει βρει την ευκαιρία
για να κάνει κατά μέτωπο επίθεση σε ό,τι θύμιζε δημόσιο και δωρεάν. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε κάθε τι ώστε να ανατρέψουμε, να παλέψουμε, να καθυστερήσουμε και να εμποδίσουμε αυτή την πολιτική. Δεν θα περάσει έτσι αλόβητη αυτή η πολιτική της κυβέρνησης και όσων τη στηρίζουν και μέσα στους εργαζόμενους και στο συνδικαλιστικό κίνημα. Κύριε Βρυσαλή, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα.